τη 12η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Αυτοί οι Άγιοι ήταν στα χρόνια του βασιλιά Διοκλητιανού, κατά το έτος 228-28. Ο Φώτιος ήταν ανιψιός του Αγίου Ανικήτου. Όταν λοιπόν ο Διοκλητιανός στην Οικομίδια, δηλαδή σε αυτήν, που τώρα λέγεται Σμύτη, δημιγόρησε εναντίον των χριστιανών, ενώ ήταν εκεί και η τη συγκλή του βουλή, και όταν έβαλε στο μέσο ποικιλία βασανιστήριων οργάνων, απειλώντας ο Ασεβέστατος ότι θα εξαφανίσει με κάθε τρόπο εκείνους που επικαλούνται το του Χριστού όνομα, από όλα τα μέρη της Οικουμένης, όταν λέω ο αλητήριος αυτός τύραννος, βλαστήμησε κατά της θεότητας και δόξας του μονογενούς Υιού του Θεού, τότε παρόντας και ο μάρτυρας του Χριστού Ανίκητος, δεν φοβήθηκε τις απειλές του τυράννου, αλλά με θάρρος ομολόγησε τον εαυτό του χριστιανό. Έλεγξε ακόμη και στυλίτευσε την πλάνη των ειδώλων, προσθέτοντας και αυτό, ότι όσοι σέβονται τα είδωλα είναι κουφοί και ανέστητοι. Γι' αυτά λοιπόν τα λόγια οι των ειδώλων λατρευτές τόσο πολύ έδιραν τον Άγιο, ώστε από τις ραβδόσεις έγιναν πληγές και σχισίματα στο σώμα του, μέσα από τα οποία φαίνονταν τα κόκαλά του. Έπειτα άφησαν ένα λιοντάρι κατά πάνω του, το οποίο βλέποντας ο Άγιος φοβήθηκε. Το λιοντάρι λοιπόν, εκτός από το ότι ήταν μεγάλο στο σώμα και από το ότι όρμησε με θυμό και μανία, επιπλέον βρυχήθηκε με ένα φοβερό και καταπληκτικό βρύχημα. Όταν όμως πλησίασε τον Άγιο, έγινε ημερότερο και από κάθε πρόβατο και σιπωνώντας το μάρτυρα, σπόγγιζε με το δεξί του πόδι τον ιδρώτα που χύθηκε στο πρόσωπό του από το φόβο. Αφού ευχαρίστησε το Θεό ο Άγιος, στο τέλος της ευχαριστίας έγινε σεισμός και από τον σεισμό έπεσε κάτω το είδωλο του Ηρακλή και έγινε σαν σκόνη. Αλλά και ένα μέρος της πόλεως Νικομιδίας γκρεμίστηκε και πολλούς Έλληνες καταπλάκωσε. Οπότε πρόσταξε ο βασιλιάς να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα. Ο στρατιώτης όμως που επρόκειτο να αποκεφαλίσει τον Άγιο έμεινε ανενέργητος, διότι πιάστηκε το χέρι του και δεν μπορούσε να κατεβάσει το σπαθί. Γι' αυτό μετέβαλε ο βασιλιάς την απόφαση και αφού έδεσε τον Άγιο σε ένα τροχό, έστρωσε φωτιά από κάτω του. Οπότε τα μέλη του αθλητή κοβόμενα από τον τροχό και κεγόμενα από τη φωτιά τον έκαναν να προσευχηθεί στο Θεό. Αφού λοιπόν προσευχήθηκε ό του θαύματος, λύθηκαν τα δεσμά και ο τροχός σταμάτησε και η φωτιά έσβησε. Τότε και ο ανιψιός του Φώτιος έτρεξε κοντά στον Άγιο και αφού τον αγκάλιασε, τον ονόμαζε πατέρα και μητέρα και θείο του. Δέθηκε λοιπόν και αυτός μαζί με το θείο του με αλυσίδες σιδερένιες και ρίχθηκαν και οι δύο στη φυλακή. Έπειτα ξεσκίστηκαν και με φωτιά κάηκαν και από το Δήμο λιθοβολήθηκαν στο θέατρο. Αφού λοιπόν από όλα τα βάσανα διαφυλάχθηκαν να βλαβήσει του Χριστού αθλητές, δέθηκαν σε ξύλα από τα πόδια και σύρθηκαν από άλογα άγρια. Μετά από αυτά πάλι τους έδιναν δυνατά και με αλάτι και ξύδι έτριψαν τα πληγωμένα μέλη τους και έτσι αφού ρίχθηκαν στη φυλακή και έμειναν ανεπιμέλητοι 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού καταξηράθηκαν από την πολυχρονία κακοπαθία της φυλακής, τότε άναψε ο τύραννος για 3 ημέρες το λεγόμενο λουτρό του Αντωνίνου και εκεί μέσα έκλεισε τους Αγίους. Όταν όμως οι μάρτυρες προσευχήθηκαν, σκίστηκε το έδαφος του λουτρού και βγήκε από κάτω πλήθος νερό. Και οι Άγιοι φαίνονταν ότι είναι όχι μέσα σε πυρωμένο λουτρό, αλλά μέσα σε δροσερό περιβόλι. Ύστερα συλλογίστηκε ο ασεβής Διοκλητιανός και κατασκεύασε ένα καμίνι σε είδος χωνιού, στερεωμένο επάνω σε σιδερένιες κολόνες. Αφού λοιπόν τοποθετήθηκαν οι Άγιοι και προσευχήθηκαν, παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού και έτσι έλαβαν από αυτόν τους στεφάνους της αθλήσεως. Λένε ακόμη ότι αφού τοποθετήθηκαν οι Άγιοι στην Κάμινο, παρέμειναν ζωντανοί 3 ημέρες. Τα σώματά τους, αφού τα έσυραν από την Κάμινο με σιδερένια όργανα, ήταν σώα και ολόκληρα, χωρίς να βλάψει η φωτιά ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Τελείται δε η σύναξή τους στον αγιότατο ναό τους που βρίσκεται στην τοποθεσία τη λεγόμενη Στρατήγιο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.